Δημήτρη, δεν είναι ένα δημοσίευμα. Δεν έχουμε να ακούσουμε τώρα, αλλά δεν είναι. Καλάτε. Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουράνια, παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, καταχώρ παρών, καταχώραν καιρό, της σταυρός των αγαθών και της ζωής ο Υπουργός, εφέρει και σκύνωση μηνύ, και κατάρισε με εμάς από πάσης και γύρους και σώσε με τα θέλη της πιθάς εμώ. Αμήν. Όταν κάλεσε ο Θεός, ο Κύριος δηλαδή, τον Απόστολο Παύλο για να τον στείλει να ρίξει το Ευαγγέλιο η γη ολόκληρη. Αυτή που πέρασε τότε ο Απόστολος Παύλος ήταν κατεχόμενοι, δεν ήταν ελεύθεροι, ζούσε μέσα στη σκλαβιά, μέσα στο σκοτάδι. Και γιατί όχι, μέσα στο σκοτάδι του θανάτου. Παντού βασίλευε αυτό. Και τον κάλεσε ο Κύριος να πορευθεί, να βαδίσει τον Απόστολο Παύλο εν χώρα, μέσα σε χώρα, σε τόπο και σκιά θανάτου. Εκεί δηλαδή βασίλευε ο θάνατος. Δεν χωράει στο λογισμό του ανθρώπου για περιγραφή τι, πώς ήταν αυτή η κατάσταση. Όπου βασιλεύει η σκοτάδι δεν υπάρχει φως. Δεν είναι ημέρα για να δεις και να περιγράψεις. Σε κάλεσα, του λέει, για να πας και να κηρύξεις το όνομά μου στα πέρατα της οικουμένης. Γιατί λέει καθαρά και ο Δαβίδ, και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Οι κήρυκες δηλαδή μετέφεραν το σπόρο του Λόγου του Θεού στα πέρατα της οικουμένης. Ήσαν υποχρεωμένοι οι Απόστολοι και γενικά όλοι αυτοί που παραχωθήκανε σαν σπόρος που σαπίζει μες στη γη, να έχουν μάτια και να ατενίζουν με τα μάτια τους το θάνατο μπροστά, να κυκλοφορεί κάθε ώρα και στιγμή ο θάνατος. Εγώ, λέει ο Κύριος, εγώ είμαι με θυμών μαζί σας και ουδείς καθημών, και κανένας δεν θα είναι μαζί σας, εναντίον σας. Ο θάνατος ήταν ο πρώτος εχθρός, η ταλαιπωρία, τα βασανιστήρια σε ημερησία διάταξη, και ο Κύριος
Και ο Κύριος ο ίδιος έλεγε «Μην διστάζετε, μην φοβήστε, εγώ είμαι μαζί σας. Δεν θα μπορέσει κανείς να σας κακοποιήσει, ουδείς δύναται του κακό σε εμάς. Κανείς δεν θα μπορέσει, κανείς θα μπορέσει». Και ο Απόστολος Παύλος δίνει μια φοβερή περιγραφή μιας ισόβιας για τον εαυτό του κατά την ανθρώπινη λογική, επαναλαμβάνω, κατά την ανθρώπινη λογική, τη δική μας λογική, δίνει περιγραφή μιας ισόβιας κακοποιήσεως, μιας βιωτής που έζησε ερχόρα και σκιά θανάτου, μέσα στο χώρο βασίλευε ο θάνατος. Εκεί που έκλαμα τα πάντα. Ήρθα, λέγει ο Κύριος, για να καταργήσω τη δύναμη και τα έργα του θανάτου. Ήρθα για να τα καταργήσω. Και εσείς το ίδιο θα κάνετε. Γιατί γι' αυτό το λόγο σας κάλεσα να καταργήσετε τη δύναμη εκείνου που έχει το θάνατο και επομένως και το ίδιο το θάνατο. Όλοι όσοι έφεραν το όνομα του Κυρίου, όσοι δηλαδή ονομάζονταν χριστιανοί και έφεραν το Χριστό μέσα τους, έφεραν το Χριστό μέσα τους. Είχαν το όνομα Χριστοφόροι, γιατί κουβαλούσαν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ξέχωρα από εκείνο το όνομα, έφερναν και ένα άλλο όνομα, μάρτυρες. Ο Ιερός Χρυσόστομος αυτούς που σήκωσαν το βάρος του ονόματος του Ιησού Χριστού. Θα μου πείτε βάρος. Έτσι βλέπει η ανθρώπινη λογική, ότι είναι βαρύ το όνομα. Άλλος και ο Κύριος είπε «Στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που ο Κύριος άνοιξε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και ονομάζει τεθλιμμένη». Φέρει το όνομα τεθλιμμένη χωρίς να υπάρχει στιγμή χρόνου που να λέει «Να εδώ βλέπω χαρά». Έτσι πορεύονταν οι Απόστολοι μέσα σε τεθλιμμένη οδό. Ο Πατριάρχης Ιακώβ, ο πατέρας του Ιωσήφ, του Πάγκαλου, που πουλήθηκε από τα αδέρφια του, ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, στην Αίγυπτο, ο πατέρας του, επαναλαμβάνω, ξάπλωσε να κοιμηθεί. Και όπως έβαλε το κεφάλι του σε μία πέτρα για προσκέφαλο, είδε μία σκάλα να κουμπάει στη γη και να τελειώνει στον ουρανό. Τόση μεγάλη ήταν η σκάλα. Και από τη σκάλα κατέβαιναν και ανέβαιναν άγγελοι. Ανεβοκατέβαιναν άγγελοι.
που έχουν σαν έργο τη διακονία, την υπηρεσία να προσφέρουν κάποια υπηρεσία σε εμάς τους ανθρώπους. Εις διακονία αποστελόμενοι ήσαν οι άγγελοι, προσέφεραν υπηρεσία. Είναι οι άγγελοι πνεύματα, όπως γνωρίζουμε, αθάνατα, αγύραστα. Δεν γνωρίζουν φθορά. Δεν κλείνονται οι άγγελοι μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Δεν τα πιάνει ο χρόνος. Σήμερα δηλαδή, σήμερα γεννιόνται και αύριο να πεθάνουν. Όχι, είναι πνεύματα αθάνατα. Όμως, εκτός από τη σκάλα που έστησε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος την έστησε τη σκάλα αυτή και την κράταγε ο Κύριος γερά, άλλωστε πάνω πάνω λέει στη σκάλα στο τέρμα ήταν ο Κύριος ο ίδιος. Επεστήριχτο είχε στηριχτεί λέει η σκάλα στον Κύριο. Και αυτός ήταν εκείνος που έστελνε τα πνεύματα για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Τα αθάνατα, τα αόρατα, τα αιώνια πνεύματα. Έχουμε σκεφτεί ποτέ όλοι μας ότι ακούτε δεν είναι δικό μου, είναι του Ιερού Χριστοστόμου. Έχουμε σκεφτεί να κάνουμε τον λογισμό που κάνει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Άραγε μεγαλύτερη τιμή έχουν οι άγγελοι από τον άνθρωπο, από τους μάρτυρες ανθρώπους. Ή μικρότερη τιμή. Και γενικά. Εμείς είμαστε άνθρωποι, βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αν κάνουμε κρίση και να ζυγίσουμε την αξία, οι άγγελοι είναι σε καλύτερη μοίρα ή εμείς είμαστε κατέρμια. Ο Ψαλμωδός, ο Δαβίδ, δίνει μια απάντηση. Λέει, ηλάτω σας αυτόν τον άνθρωπο, τον ελάτωσες. Τον έκανες Κύριε λίγο παρακάτω από τους αγγέλους. Ηλάτωσας αυτόν βραχή τι παραγγέλους. Αν βάλουμε δηλαδή από τη μια μεριά τους αγγέλους και από την άλλη την ανθρώπινη φύση, τον άνθρωπο. Είναι λέει κατάτι λίγο παρακάτω φτιαγμένος ο άνθρωπος από τους αγγέλους. Γιατί, λέει και το γιατί. Γιατί ο άνθρωπος κουβαλάει στη τσέπη το θάνατο. Οι άγγελοι δεν κουβαλάνε το θάνατο στη τσέπη. Είναι αθάνατοι. Τους λείπει δηλαδή, λείπει στους ανθρώπους αυτό που λέγεται αθανασία. Εμείς αυτή τη στιγμή στα σώματά μας
δεν κουβαλάμε την αθανασία ώστε να μην πεθαίνουμε. Πεθαίνουμε. Οι άγγελοι είναι αθάνατοι. Είναι αγύραστοι αιώνιοι. Άλλωστε, να το προσέξουμε και αυτό. Έρχεται στον κόσμο ο Κύριος. Έρχεται. Ήρθε. Έγινε άνθρωπος. Όπως είμαστε εμείς. Έγινε άνθρωπος. Όπως είμαστε εμείς. Και εκείνος ο δημιουργός του κόσμου που καταδέχθηκε να χαμηλώσει από Θεός αθάνατος και να φορέσει στην αθανασία, στην αθάνατη θεότητα μέσα του, έξω από, αυτό, από τη θεότητα, δηλαδή φόρεσε τον άνθρωπο και έγινε θεάνθρωπος, και εκείνος ως άνθρωπος κουβαλούσε τον θάνατο. Αφού ήταν άνθρωπος, αφού ήρθε να παραδώσει, όπως λέει ο ίδιος, τον εαυτό του σε θάνατο και μάλιστα σταυρικό θάνατο, σημαίνει ότι ως άνθρωπος ήταν και ο Χριστός κατά τη κατώτερος από τους αγγέλους, αφού είναι αθάνατοι άγγελοι. Κατώτερος των αγγέλων. Επαναλαμβάνω, σαν άνθρωπος ο Κύριος. Όμως, συμπλήρωσε ο ίδιος ο Κύριος, συμπλήρωσε. Αν δηλαδή είμαστε εμείς ένα σκαλοπάτι παρακάτω στους αγγέλους, ήρθε και έβαλε σκαλοπάτι ο Κύριος και το συμπλήρωσε και είπε όχι, παραπάνω λοιπόν από τους αγγέλους. Πώς, έδειξε τον τρόπο πώς γίνεται ο άνθρωπος παραπάνω από τους αγγέλους. Με το θάνατο. Ο θάνατος δεν είναι η συμφορά που εμείς με τα μάτια μας βλέπουμε. Δεν είναι η συμφορά. Ο θάνατος, βέβαια, ο διάβολος έρχεται και λέει ο θάνατος θα σε στείλει στο σκοτάδι, στη χώρα και τη σκιά του θανάτου. Τρομοκρατεί με αυτό ο διάβολος. Αλλά αυτό που εκείνος επενόησε και το φύτεψε στη διάνοιά μας για να έχουμε την ιδέα ότι ξέρεις, μας ακολουθεί τη ζωή η φρίκη του θανάτου, παγίδα του διαβόλου δηλαδή είναι αυτή, αυτός ο θάνατος ιτήθηκε, νικήθηκε δηλαδή από τον Κύριο Ιησού Χριστό και από τους Αγίους Μάρτυρες όλους. Όλοι όσοι ακολούθησαν τον Κύριο στη βιωτή του και στον αγώνα του και στο θάνατό του, όσοι τον ακολούθησαν, όλοι αυτοί δεν έβλεπαν τον θάνατο σαν το σκαλοπάτι που οδηγεί στη φρίκη του σκοταδιού, αλλά σαν τη σκάλα που ο Ιακώβ είχε στήσει και αναποκατέβαιναν άγγελοι. Βλέπει ο Ιερός Χρυσόστομος τη σκάλα, δύο σκάλες, μία σκάλα να κατεβαίνουν άγγελοι και άλλη μία σκάλα να ανεβαίνουν άνθρωποι στον ουρανό, στην αγκαλιά του Κυρίου. Αυτή η σκάλα που ανεβαίνουν άνθρωποι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που μαρτύρησαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ανεβαίνουν και λέγονται μάρτυρες αυτοί και είναι ανώτεροι από τους αγγέλους. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής. Εάν δεν υπήρχε ο θάνατος, δεν θα υπήρχαν και μάρτυρες. Γιατί
δεν θα υπήρχε θάνατος και δεν θα βασανιζόταν κανείς για, και μέσω των μαρτύρων, μέσω των βασανιστήριων να θανατωθεί ή να γίνει μάρτυρας. Δεν θα υπήρχαν μάρτυρες. Θέλω να προσέξετε αυτό που θα πω τώρα, που πάλεψα για να το καταλάβω και εγώ πολλές φορές. Βλέπουμε στα μάτια μας μπροστά το θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού, γιατί είπαμε σαν άνθρωπος ο Κύριος πέθανε. Αυτός ο θάνατος του Κυρίου βγάζει μία οσμή, μία ευωδιά που ονομάζεται Αθανασία. Μία οσμή που εκπέμπει μυρωδιά αιώνια. Ο θάνατος του Κυρίου, ο θάνατος του Κυρίου. Βγάζει μία λάμψη, ο θάνατος του Κυρίου, που ντύνει σαν ένδυμα, σαν κουστούμι θα λέγαμε, ο θάνατος του Κυρίου σαν κουστούμι, ντύνει και ομορφαίνει το κάθε χριστιανό και το κάθε μάρτυρα πριν ακόμα πάει στην ομορφιά της άλλης ζωής. Η ομορφιά που παίρνει η ψυχή στον κόσμο αυτό εδώ, από το θάνατο του Κυρίου, από το θάνατο του Κυρίου, πριν θανατωθεί, πριν οδηγήσει στο θάνατο, είναι ωραιότερη ομορφιά από εκείνη που παίρνει όταν πάει στην άλλη ζωή, λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Το διαβάζω να το ακούσουμε, μήπως το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Ο του Χριστού θάνατος, ο του Χριστού θάνατος που πραγματοποιήθηκε, ο θάνατος του Χριστού, πριν όλοι εκείνοι που θυσιάστηκαν, πριν πρώτα φεύγει ο Κύριος, θανατώνεται και μετά έχουμε τους μάρτυρες που παραδίδονται στο θάνατο, στο όνομα του Χριστού. Ο θάνατος του Χριστού ομορφαίνει με παραδείσια αθανασία όλα εκείνα τα σώματα των ανθρώπων που χάρη του ονόματος του Ιησού Χριστού λένε στο όνομά σου Κύριε φεύγουμε. Δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει θωρά, δεν υπάρχει το κακό εκείνο που κούναγε ο διάβολος για να φοβήσει τους ανθρώπους και οδηγεί στον Άδη. Εάν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι το ελάττωμα του θανάτου είναι πλεονέκτημα, το ότι πεθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι δεν είναι ελάττωμα. Να το προσέξουμε λιγάκι. Είναι πλεονέκτημα. Για ελάττωμα το φτιάξε ο διάβολος, αλλά πλεονέκτημα έγινε στα χέρια του Χριστού. Έγινε πλεονέκτημα. Γιατί η μη γαρή ενθνητή, γιατί αν δεν ήσαν οι άνθρωποι θνητοί, δηλαδή φθαρτοί, δεν θα υπήρχαν μάρτυρες στο όνομα του Κυρίου. Ο θάνατος ανέδειξε τους μάρτυρες. Ο θάνατος μας πρόβαλε στα μάτια ότι υπάρχουν και αναστήματα πνευματικά που λένε δεν σε φοβόμαστε θάνατε,
τη μεγάλη, την Κυριακή του Πάσχα τι λέει? Που σου θάνατε το κέντρο, το κεντρί σου, πού είναι? Μιλάει εκεί για κεντρί, για δύναμη. Δεν, σου αφαίρεσε ο Κύριος το κεντρί. Δεν έχει δύναμη να θανατώνει ο θάνατος. Και συνεχίζει. Ώστε εάν δεν υπήρχε ο θάνατος, δεν θα υπήρχε και τα στεφάνια που πήραν οι μάρτυρες. Γιατί όλοι όσοι αγίασαν πέφτοντας σαν το σπόρο κάτω από τα βασανιστήρια των βασανιστών, όλοι αυτοί πάλεψαν με το θάνατο. Αν δεν υπήρχε ο θάνατος, δεν θα υπήρχαν και στεφάνια, θα στεφανωθούν οι μάρτυρες. Εάν δεν υπήρχε τέλος στη ζωή του ανθρώπου, δεν θα υπήρχε και μαρτύριο να μαρτυρήσουν οι μάρτυρες. Δεν θα είχε το δικαίωμα ο Απόστολος Παύλος να φωνάζει και να λέει «Κάθε μέρα πεθαίνω». Αν δεν υπήρχε ο θάνατος, δεν θα είχε καν το δικαίωμα ο Απόστολος Παύλος να πει «Κάθε μέρα που ξημερώνει, όλη την ημέρα πεθαίνω». Δεν θα έχει το δικαίωμα να πει ο Απόστολος Παύλος «Κουβαλάω στο σώμα το δικό μου τις πληγές που είχε ο Κύριος στο σώμα του, τα στίγματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν το σώμα τι μου βαστάσω, τα βαστάω στο σώμα μου, τα στίγματα, τις πληγές του Κυρίου». Αν δεν υπήρχε ο θάνατος, δεν θα είχε αυτό το κάφημα. Δεν θα φώναζε ο Απόστολος Παύλος ότι αγωνίστηκα σε όλη τη ζωή μου και τώρα πάω να πάρω το στεφάνι που μου ανήκει, το στεφάνι του μαρτυρίου που το κρατάει ο Κύριος και με περιμένει να με στεφανώσει την ημέρα εκείνη. Την ημέρα εκείνη. Τα βραβεία τα οποία δίνει ο Κύριος στην άλλη ζωή, λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Βλέπετε τι γίνεται στο στάδιο που τρέχουν οι αθλητές. Τρέχουνε, αγωνίζονται και αυτός που βγαίνει πρώτος, στο τέλος υπάρχουν οι κριτές, τους δίνουν το στεφάνι. Του στεφανώνουν. Στεφανώνονται. Δεν υπάρχει η ίδια τάξη στα θεϊκά πράγματα. Εδώ αγωνίζονται και στεφανώνονται. Οι μάρτυρες που ήσαν παγκόσμιοι πρωταθλητές και είναι μέχρι σήμερα, αγωνίζονται εφόρου ζωής κάθε μέρα, όλη την ημέρα, αλλά δεν στεφανώνονται εδώ. Δεν στεφανώνονται εδώ. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν αντέχει καν η ανθρώπινη φύση, ο άνθρωπος, να σηκώσει το βάρος της τιμής που τον περιμένει εκεί όταν το λάβει εδώ. Εδώ είναι ανθρώπινα τα μέτρα και εκεί είναι αιώνια. Δεν σηκώνει η φθορά την αθαρσία στην πλάτη σε αυτή τη ζωή εδώ. Γι' αυτό και δεν στεφανώνει εδώ ο Κύριος. Στεφανώνει εκεί. Εδώ χαριτώνει, εδώ δυναμώνει. Μου έχει πολύ προξενήσει εντύπωση ο Απόστολος Παύλος λέγει
ευχαριστώ το Θεό που αγωνίζομαι και έχω το θάνατο μπροστά και τον βλέπω. Αυτό το πράγμα μου δημιουργεί, μου φέρνει, να το πω πιο απλά, μία οσμή, μία μυρωδιά, μία ευωδία. Ο αγώνας αυτός μου φέρνει ευωδία. Που προέρχεται, η ευωδιά αυτή προέρχεται από την οσμή της γνώσεως του Θεού. Θέλω να το προσέξουμε αυτό. Κανείς τον κόσμο αυτό δεν γνώρισε και ούτε πρόκειται να γνωρίσει τι είναι ο Θεός. Ούτε και ο Παύλος γνώρισε τι είναι ο Θεός. Αλλά λέει την οσμήν της γνώσεως του Θεού φανερούντι, μας φανερώνει ο Κύριος μυρωδιά της γνώσεως. Μυρωδιά της γνώσεως, όχι την ίδια τη γνώση, όχι, μόνο μία μυρωδίτσα αφήνει ο Κύριος να περάσει από τη μύτη της ψυχής, να την οσφρανθεί η μύτη της ψυχής, να την ζήσει, και αυτός είναι ο πήγιος παράδεισος που αισθάνεται την οσμή της γνώσεως φανερούντι, μας φανερώνει. Τον ευχαριστώ για αυτό το λόγο. Μην ψάχνουμε να δούμε, να γνωρίσουμε τετ-α-τετ τι είναι ο Θεός. Αδύνατον. Γιατί το Θείον, ο Θεός, είναι ακατάληπτος, άπειρος, ασύλληπτος στη διάνοια του ανθρώπου. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή το Θεό θα καλιάσουν οι ψυχές στην άλλη ζωή, τις οπλίζει ο Κύριος τις ψυχές από εδώ με τη χάρη του που αδυνατούμε και αυτήν να την εννοήσουμε, τις οπλίζει ώστε να αντέξουν να σηκώσουν το βάρος της τιμής που έχει του Κυρίου μας επάνω στον ουρανό το όνομά του, η χάρη του, η αξία του. Τις οπλίζει. Παράδειγμα, λέμε οι μαθητές του Κυρίου στο Θαβόρ το Όρος, οι τρεις, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, είδαν τον Κύριο μεταμορφωμένο, λέει, μεταμορφωμένο. Είδαν δηλαδή όλα τα χρόνια που ήταν μαζί τον έβλεπαν σαν άνθρωπο, αυτό μπορούσαν να δουν, τον Κύριο σαν άνθρωπο, αλλά στο όρο στο Θαβόρ είδαν τη θεότητά του, δεν είδαν τον άνθρωπο Ιησού Χριστού, είδαν τη θεότητά του. Και τι λέει εκεί, δεν άντεξαν, η ανθρώπινη φύση δεν αντέχει να δει τη θεότητα. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, έπεσαν κάτω βρούμητα, γιατί η λάμψη που εξέπεμψε, όχι η θεότητα, δεν ήτανε η θεότητα, αλλά ήτανε ένα τρισεκατομμυριωστό μιας ακτίνας της θεότητας. Όχι της θεότητας, μιας ακτίνας, αυτό που ο προβολέας, πάρτε μια ακτίνα του. Και από την ακτίνα κομματιάστε τι να πάρετε το ένα τρισεκατομμυριωστό. Μιλάμε με ανθρώπινη λόγη, με ανθρώπινα μέτρα. Οι Απόστολοι είδαν ένα κομμάτι από την ακτίνα της θεότητας και δεν άντεξαν. Δεν αντέχει η ανθρώπινη φύση να ατενίσει, να δει με τα μάτια της θεότητα. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει
όταν εσείς μαρτυρείτε στο όνομά μου και θυσιάζετε το σώμα σας για το δικό μου όνομα, τη τιμή και το βραβείο εκεί. Εκεί που θα αντέχετε, γιατί εκεί θα είσαστε, τι θα είσαστε. Να, όπως οι Απόστολοι που για να δουν την ακτίνα αυτή, τη στιγμή που την είδαν χαριτώθηκαν. Χαριτώθηκαν. Δεν μεταμορφώθηκε ο Κύριος. Μιλάμε και λέμε, εορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Όχι. Όχι. Τη στιγμή εκείνη, τα μάτια τούτα, δεν ήταν τούτα τα φυσικά μάτια που κουβαλάει το ανθρώπινο σώμα, αλλά ήταν τα μάτια της ψυχής που συνόδευαν την όραση την ανθρώπινη, την συνόδευαν γεμάτα χάρη Αγίου Πνεύματος, γεμάτα χάρη Κυρίου, ώστε να ταινίσουν τη λάμψη του Κυρίου. Αλλιώς δεν μπορούσαν. Αλλιώς δεν μπορούσαν. Εκεί λοιπόν επάνω θα ταινίσουμε, αν θέλει ο Κύριος, θα ταινίσουμε οπλισμένοι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τη δόξα του Θεού. Που αλλιώς δεν γίνεται να την ταινίσουμε. Γιατί είναι τα μέτρα τα ανθρώπινα ασθενέστατα, δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν. Άλλο παράδειγμα, το καταλάβουμε. Πορεύεται ο Παύλος στον δρόμο, βλέπει λάμψη στον ουρανό επάνω, στραβώνεται από τη λάμψη. Δεν άντεξε να δει τη λάμψη εκείνη. Είναι του ανθρώπου οι φυσικές, οι σωματικές δυνάμεις μηδαμινές. Κάνουνε, λιώνουνε, λέει κάπου διάβασα σε ένα προφήτη που έλειωσε όταν αντίκρισε, λέει, τον Κύριο. Έλειωσε. Δεν μπόρεσε να τον δει. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Έλα εδώ να σε στείλω, λέει, στον κάθε προφήτη, στο Μωυσή, να ελευθερώσεις τον Ισραήλ. Εγώ είμαι βραδύγλωσσος. Δεν μπορώ. Δεν έχει τη δύναμη ο Μωυσής να ατενίσει, δηλαδή τον Κύριο, να συνομιλήσει μαζί του. Τι με στέζε, βραδύγλωσσος, εγώ δεν μπορώ. Είμαι αδύνατος. Σε άλλο προφήτη λέει, έλα εδώ και εσύ να πας να κηρύξεις τον Ισραήλ. Και ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι στάκτηλε. Δεν μπορώ να κάνω το έργο αυτό, το έργο το δικό σου. Δεν έχουν δυνάμεις να σηκώσουν το βάρος που μου αναθέτεις για το έργο το δικό σου. Και προσθέτει, εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να γίνει το έργο εκείνο. Δεν είναι ανθρώπινο θεϊκό. Θα έχουμε ένα πράγμα υπόψη μας. Ότι είμαστε μη δάμινοι, εντελώς αδύνατοι, να κουνήσουμε και μια καρφίτσα που μας λέει ο Κύριος για να κάνουμε κάποιο έργο. Είμαστε μη δάμινοι. Δεν έχουμε τη δύναμη να κινήσουμε έστω και την παραμικρή διαδικασία για να κάνουμε έργο Θεού. Μόνο με τη χάρη του Κύριου, μόνο με τη δύναμή Του, μόνο με το δικό Του φως. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε πάντα την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κανένας δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει έργο Θεού. Όλοι όσοι πέρασαν από τον κόσμο αυτό και έκαναν έργο Θεού, που το έργο του Θεού χρειάζεται να είσαι πρωταθλητής να το κάνεις, παγκόσμιος στη σφαίρα του πνεύματος, πρωταθλητής για να το κάνεις, όσοι λοιπόν όσοι έγιναν πρωταθλητές και πήδησαν
ένα άλμα και μοναδικό και ανέβηκαν στον ουρανό, δεν το έκαναν με τη δική τους δύναμη. Μην ατενίζεις, μην βλέπεις τον Απόστολο Πέτρο, τον Προφήτη Ηλία, τους Αγίους που κάνανε το άλμα και ανέβηκαν στον ουρανό και λες, δεν μπορώ αυτό το άλμα να το κάνω. Σίγουρα δεν μπορείς να το κάνεις το άλμα. Σίγουρα δεν μπορεί να είσαι ο Ηλίας ο προφήτης. Σίγουρα δεν μπορεί να είσαι ο Πέτρος, ο Παύλος και το καθεξής. Αλλά και αυτοί δεν ήσαν Παύλοι και αυτοί δεν ήσαν ο Πέτρος και τα λοιπά. Αλλά αλουνού η χάρις, αλουνού η δύναμης, αλουνού το πέταγμα, το τίναγμα. Ανήκει σε αυτόν που ήρθε στον κόσμο για να μας ανεβάσει ψηλά. Αυτού που κατέβασε τη σκάλα από ψηλά για να ανέβουν όλοι οι μάρτυρες όλων των εποχών. Δεν είναι δικό μας. Εμείς χρέος έχουμε να πούμε ναι, δεν μπορούμε, αλλά την τιμή μας την κάνεις εσύ. Δεν είναι στο χέρι μας. Εσύ μας την κάνεις την τιμή, εσύ μας ανεβάζεις. Άλλωστε, τούτο που κουβαλάμε δικό μας είναι, εμείς το φτιάξαμε, εμείς το φέραμε. Σε καμιά περίπτωση εμείς, άλλος μας το έδωσε και εμείς έχουμε χρέος να το εξαγιάζουμε με τη δική του χάρη και τη δική του δύναμη. Το έργο το δικό μας, ζούμε σε μια εποχή που δεν είναι εποχή για να λέμε πάμε τώρα να παραδοθούμε στα θηρία και στα βασανιστήρια. Δεν είναι τέτοια εποχή. Το έργο το δικό μας είναι αλλιώτικο, αλλά μυρίζει μαρτύριο και αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, πώς να ονομάσω το έργο εκείνων που πήγαιναν για να τους φάνε τα θηρία, για να τους ρίξουν τη φωτιά, για να τους πριονίσουν, για να τους βασανίσουν. Πώς να ονομάσω αυτούς που αγκαλιά και τραγουδώντας, παρακαλώ, τραγουδώντας και γεμάτη από ειδονή, όπως την ακούτε τη λέξη, κακό, είναι κακό γιατί είναι το μυαλό μας πονηρό, αλλά γεμάτη από ειδονή και χορεύοντας, πήγαιναν στο στόμα του θηρίου, στο στόμα του θανάτου. Τους μάρτυρες λέει τους ονομάζω χορό, που χορεύουνε, που τραγουδάνε, που διασκεδάζουνε. Γιατί πηγαίνανε χορεύοντας στο θάνατο. Τους ονομάζω και παράταξη ανώτερη των αγγέλων. Γιατί οι άγγελοι δεν υπέστησαν αυτά που υπέστησαν οι μάρτυρες. Ήσαν αθάνατοι και είναι αθάνατοι, ζουν στη δόξα του Θεού. Οι μάρτυρες επέδειξαν κάτι πολύ ανώτερο από εκείνο που οι άγγελοι κουβαλάνε την Αθανασία. Άντεξαν στη μεγάλη φθορά των βασάνων. Γι' αυτό είναι παράταξη αγωνιστών, γι' αυτό είναι χορός τραγούδι ουράνιος, λέει ο Απόστολος, ο Ιερός Χρυσόστομος, που έχει ως μη ευωδίας ουρανού. Ως μη ευωδίας ουρανού. Λένε όσοι δεν θέλουν ποτέ να λίγο να δουν με τα ματάκια τους την Αγία Γραφή.
Μα εγώ δεν είδα τίποτε για να πιστέψω. Μα εγώ δεν είδα τίποτε για να πιστέψω. Αυτή τη στιγμή εμείς με τη δική μας ως φρύση, αν υπήρχε ένα άρωμα δυνατό σε ένα άλλο χώρο δίπλα, άρωμα δυνατό σε ένα άλλο χώρο δίπλα, η δύναμη και η ενέργεια της οσμής του αρώματος θα μεταφερόταν στη μύτη μας. Θα το καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε υγιά τα αισθητήρια της μύτης και μπορούμε να ασφρανθούμε την οσμή της ευωδιάς. Αν δεν είναι υγιής η μύτη, δεν χαμπαρίζουμε όσα αρώματα και να μας φέρουν μπροστά. Δεν θα χαμπαρίσουμε. Έτσι και αυτοί που δεν ασχολούνται ποτέ με το Θείο, ποτέ με τα αερά και τα όσια, ποτέ με την άλλη ζωή, δεν έχουν την όσφρηση, δεν έχουν την όσφρηση την πνευματική καθαρή, ώστε η ευωδιά του ουρανού, που λέει ο ιερέας στην Εκκλησία, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής. Δεν την καταλαβαίνουν. Έχουνε, αλλά την αχρηστεύουνε την οσμή αυτή, την όσφρηση αυτή. Και δεν αντιλαμβάνονται την οσμή της ευωδίας της πνευματικής, την οσμή του Χριστού. Που αυτή είναι ο παράδεισος που γεύονται από εδώ όλοι οι πιστοί του κόσμου. Αυτή είναι. Για αυτή μιλάει ο Απόστολος Παύλος και για αυτή θυσιάστηκε την οσμή της ευωδίας της πνευματικής. Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, μπορώ να πω κάτι και να φύγω, γιατί πιέζω. Να πεις κάτι για να φύγεις, τι ώρα είναι. Μπορεί το έθνος μας να θεωρείται έθνος ορθόδοξο, ναι, αλλά ο πολλής λαός ζει, εγώ βλέπω, όλοι βλέπουμε ότι ζει μια εποχή της νεοειδωλολατρίας. Είναι η ειδωλολατρία, νεοειδωλολατρία του χρήματος. Γι' αυτό δεν πλησιάζει την πίστη, έχει εγκαταλείψει την χριστιανική πίστη. Μπορεί να λέγεται ορθόδοξο έθνος, αλλά δεν είναι ορθόδοξο. Η πλειονότηση του λαού, λέω. Κάνεις παρατήρηση. Κάνεις παρατήρηση. Ναι. Δηλαδή, σχόλιο. Ναι. Σχόλιο. Πόλησμα. Αν θέλετε να πείτε κάτι. Διαφωνεί κανείς σε αυτό. Αν θέλετε να πείτε κάτι, μπορείτε να πείτε ευχαρίστω. Πέστε κάτι. Πάνω σε αυτά που λέει ο Δημήτρης. Και θα κάνω και εγώ σχόλιο πάνω σε αυτό που λέει. Μια απάντηση. Κάτσε, θα φύγει. Η δουλειά. Στο καλό. Ευχαριστώ πολύ. Τι ώρα είπατε είναι. Παραπέντε. Παραέξι. Καλά. Τώρα οι κυβουλίες, όχι, δεν έχουμε θέμα τέτοιο, δεν έχουμε θέμα τέτοιο, θέμα τέτοιο. Η λέξη ορθόδοξος, τι εννοεί? Πίστη στο ορθό δόγμα. Ναι. Σε αυτό που πιστεύει. Στο ορθό δόγμα. Ορθόδοξη είναι και μουσουλμάνη. Ορθή δόξα, αυτή γνώμη. Αλλά όχι χριστιανή. Δεν όλοι λέγονται ορθόδοξοι. Όχι, δηλαδή, όχι. Εγώ ό,τι κι αν είμαι, είμαι ορθόδοξος στον σατανά. Σε? Στον σατανά. Όχι, όχι. Και άμα πεις ορθόδοξος χριστιανός, τότε είσαι ορθός στο Χριστό. Όχι, η αυτό λέξη... μας το διευκρίνησε στα Ιεροσόλυμα Πατριάρχης. Θέλω να πω πάνω σε αυτό. Η λέξη ορθοδοξία δεν νομίζω. Η λέξη ορθοδοξία αντιστοιχεί στους χριστιανούς, τους πατρισμένους χριστιανούς, αν το πεις. Ε? Αν δεν βάλεις τη λέξη ορθόδοξος χριστιανός, τότε είσαι ορθόδοξος χριστιανός. Δεν υπάρχουν άλλοι ορθόδοξοι μη χριστιανοί. Καταλαβαίνω, θες να πεις, αλλά λίγο το στραβώνουμε το θέμα. Δηλαδή, ορθοδοξία λέγανε ή θάνατος οι προγονείς μας. Και εννοούσανε... Μα ήταν Έλληνες. Κανάς άλλο το είχε πει. Σύμφωνοι. Αυτό εννοούμε ορθοδοξία. Αυτό εννοούμε ορθοδοξία, τίποτα παραπάνω.
Όχι, κοίταξε να είναι. Κατάλαβα τι είπες, αλλά δεν ισχύει για αυτούς. Όχι για αυτούς, για κανένα δεν ισχύει αν δεν είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Λοιπόν, για να κλείνουμε, για να κλείνουμε το θέμα. Η ουσία του θέματος μας σήμερα είναι ότι αυτό που εμείς πιστεύουμε, αυτό που ερευνάμε και θέλουμε να το γνωρίσουμε, το προοσφριζόμαστε το αντιλαμβανόμαστε με την πνευματική όσφρηση που δεν την έχει ο οποιοσδήποτε. Γιατί αυτή η όσφρηση δωρίζεται, είναι δώρο, ουράνιο. Γιατί δεν τη διαθέτει, δεν διαθέτει η κοινή όσφρηση του σώματος του ανθρώπου τη δύναμη, την αντοχή να σηκώσει την όσφρηση την πνευματική. Το βάρος της πνευματικής όσφρησης και της οράσεως. Και είπα και παραλαμβάνω ότι η πνευματική γνώση, η πνευματική όραση που μπορεί να έχει ο πιστός, δεν την έχουν οι μη ορθόδοξα πιστεύοντες, πως προηγουμένως τι. Οι μη, όσοι δεν ασχολούνται με αγάπη στη γνώση του Θεού. Και επαναλαμβάνω και το λέω, δεν είναι ανάγκη να είσαι θεολόγος, δεν είναι ανάγκη να έχεις πάρει πολλά διπλώματα για να καταλάβεις ένα ψήγμα, ένα ελάχιστο από τη χάρη του Θεού. Μπορεί να είσαι ο αγράμματος των αγραμμάτων και να έχεις δίπλωμα από τον ουρανό και να μιλάς με τον ουρανό καλύτερα από το μεγαλύτερο γραμματισμένο του κόσμου. Οι Γαλιλαίοι ψαράδες αναγράμματοι σήκωσαν το βάρος το μεγάλο της αποστολής και του θανάτου. Αυτούς, λέει, τα αδύνατα του κόσμου κάλεσε ο Θεός. Δηλαδή τους αδυνάτους. Για να ντροπιάσει τους ισχυρούς της γης. Δεν μπορούσαν οι δυνατοί της γης να κάνουν αυτό που κάνανε οι απλοί οι ψαράδες. Αυτοί σήκωσαν το βάρος και την τιμή που τους έκανε ο ουρανός. Γι' αυτό λέει, να είσαστε αγαπημένοι μεταξύ σας, εκεί θα φανείτε ότι είστε το παντής μου, τους Απόστολους. Και όταν είπαν ο Απόστολος, λέει, δεν μας έδειξες το Θεό. Καλά, λέει, δεν με έχετε καταλάβει ακόμα ποιος είμαι. Τόσα χρόνια είμαστε μαζί μας, τα θαύματα, την ομιλία, τα αυτά, δεν καταλαβαίνω ότι είμαι ο Υιός του Θεού. Ναι, χωρίς το στοιχείο αυτό που είπε ο Βασίλης, ποιο στοιχείο, της αγάπης δηλαδή, που ενώνει, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κανείς όχι χριστιανός ούτε αλλού και άνθρωπος. Είναι εν τούτο με αυτό το στοιχείο γνώσονται, θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι εμείς μαθητές είστε, ότι είστε δικοί μου μαθητές, εάν αγάπη έχετε να λύεις. Έρχεται αγάπη ο ένας στον άλλον. Σωστά τοποθετήθηκε σαν στοιχείο γνώσεως, θείας και αγάπης ανθρώπινης.
Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά για να τελειώσω ότι για να πλησιάσει κανείς τους Αγίους που ο Κύριος τους ανέδειξε και έκανα και θαύματα, δεν είναι έργο δικό του. Είναι έργο του Θεού. Γιατί και οι Άγιοι ποτέ δεν διαλογιστήκανε ότι είναι κάτι και ότι έχουν ανέβει ψηλά. Πάντοτε ένιωθαν ότι δεν είναι άξιοι να κάνουν τίποτα. Και κλείνω το θέμα, οποιοδήποτε έργο ανθρώπινο και το πλέον ελάχιστο έργο καλό ανθρώπινο δεν αποκτά ποτέ καμία αξία αν δεν τον ντύσει η χάρη του Θεού. Δεν έχει καμία αξία. Επομένως, ζητάμε από ψηλά, ταπεινά, να μας έρθει η χάρη του Θεού, για να μπορέσουμε κι εμείς σαν τον Παύλο, το θέλει η καρδιά μας, το ζητάει, να πούμε: Κύριε, εμείς δεν είχαμε να δείξουμε περγαμηνές αγώνα στη ζωή που ήρθαμε, αλλά στηριζόμαστε στη δική σου χάρη και δύναμη. Δέξου μας, όποια ώρα και στιγμή και αν είναι αυτή, που θα φύγουμε από τον κόσμο, να έρθουμε στην αγκαλιά σου. Αμήν. Κανείς να πει κάτι? Να φύγουμε. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτερ ημών, προεγγίσου εμείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί γης, τον άρτον ημών του αγιού σου, δώσε ημίς σήμερα, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις μας την πλέσμα, αλλά ρίσθη μας από το πονηρό. Διευθρόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός, ελέησον και εσάς μας. Αλλάζει ώρα. Αλλάζει ώρα το Ινάγιο. Άμα αλλάξει, θα έρθουν 7. Τέλειο. Άμα δεν αλλάξει, τέλειο. Αυτό είναι. Τέλειο, θα ξανώνει. Θα ξανώνει το Ευαγγέλης. Πες το εσύ. Καλά το λέω, ο Βαγγέλης Μάση. Μάση. Όχι, εντάξει. Έτσι μπράβο. Αυτό θέλω και εγώ. Άμα αλλάξει.